Κάτι λιγότερο από 400 ευρώ υπολογίζεται ότι γλίτωσαν το 2022 τα ελληνικά νοικοκυριά το 2022 από τις προσφορές και τις εκπτώσεις στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τα στοιχεία της ετήσιας Πανελλήνιας Έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η ΕΛΚΑ, 2014-2023, με δείγμα 2.000 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο Δεκέμβριο 2022 και Ιανουάριο 2023, δείχνουν ότι οι Έλληνες στην προσπάθειά τους να οικονομήσουν χρήματα, κυνηγούν όλο και περισσότερο τις προσφορές και εκπτώσεις που παρέχουν τα σούπερ μάρκετ σε συνεργασία με τους προμηθευτές μέσα από πρακτικές έξυπνων αγορών, αποκομίζοντας σημαντικά ωφέλη. Η μέση εξοικονόμηση που προκύπτει από τη στάθμιση του συνόλου ανέρχεται σε 13%, ποσοστό σταθερό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αλλά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Όπως σημειώνεται στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το ποσοστό αυτό είναι πολύ κοντά στην πραγματική εξοικονόμηση που καταγράφεται σε προηγούμενη έρευνα του Ινστιτούτου για τυπικό καλάθι δημοφιλών προϊόντων. Στην οικονομική ανάλυση της έρευνας εκείνης προκύπτει ότι κατά μέσο όρο ο καταναλωτής για το τυπικό καλάθι που συχνά αγοράζει εξοικονομεί περίπου 15,4% χάρη στις προωθητικές ενέργειες. Οι μεγαλύτερες εξοικονομήσεις εμφανίζονται στα απορρυπαντικά και είδη γηγενής με περίπου 25-30% ανάλογα την κατηγορία και στα ξηρά τρόφιμα κατά περίπου 15-20% ανάλογα την κατηγορία. Όλες οι κατηγορίες παρουσιάζουν εξοικονομήσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν πέφτουν κάτω του 5%. Πρακτικά, η συνολική αξία προσφορών και εκπτώσεων στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε όφελος που πλησιάζει τα 400 ευρώ ετησίως για το 2022-2023 λόγω και της αύξησης της δαπάνης των οικοκυριών εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων.